αστολή η λειτουργία τους και λένε ότι δεν έχουμε εισπράξει ούτε ένα ευρώ από την ημέρα που ξεκίνησε και κορυφώθηκε η κρίση στην Ελλάδα. Καταραίουμε. Σκεφτόσαστε να επεκτείνετε το μέτρο αυτό της αναστολής της λειτουργίας και άλλων επιχειρήσεων, να μπουν και άλλοι ΚΑΔ? Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η οικονομία έπεται των αποφάσεων, των ορθών αποφάσεων που παίρνει η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να διαφυλάξει τη δημόσια υγεία και χαίρομαι να μειώσει το κοινωνικό και ανθρώπινο κόστος. Χαίρομαι γι' αυτό. Άρα, κύριε Υπουργέ. Κάθε φορά ακολουθούμε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, οι οποίες όσο πιο δραματικές είναι, όσο πιο περιοριστικές είναι στην μετακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και προσώπων, τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος για την οικονομία. Άρα είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή προέχει η υγεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η προτεραιότητά μας ήταν να βρούμε πόρους και να δώσουμε στην υγεία. Ό,τι ζητάει, έχει ζητήσει και θα ζητήσει το Υπουργείο Υγείας, θα το έχει. Μέχρι τώρα οι εκτιμήσεις είναι για εκτός προϋπολογισμού 200 εκατομμύρια ευρώ. Όποτε το ζητάει, σε 5 λεπτά υπογράφεται, κυριολεκτικά. Δεύτερον, προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με τα δεδομένα Μαρτίου, που ξέρουμε ότι η σημερινή εικόνα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι πριν από μία εβδομάδα. Και σας λέω από τώρα ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι ακόμα πιο διαφορετική. Άρα έχουμε πλήρη επίγνωση της κατάστασης. Για να απαντήσω πολύ συνεπώς πιο διαφορετική στον κύριο ερωτήματό σας. Πολύ πιο διαφορετική εννοείται, πιο δύσκολη. Θα είναι πιο δύσκολη. Διότι προφανώς τον μήνα Μάρτιο ένα κομμάτι επιχειρήσεων λειτουργούσε ικανοποιητικά τις πρώτες 15 ημέρες. Έτσι. Και απογοητευτικά το δεύτερο 15ήμερο. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε το Μάρτιο, την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα, αύριο, θα είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που θα δείτε την άλλη εβδομάδα. Για να μην θεωρήσετε όμως ότι υπεκφεύγω του ερωτήματός σας, ναι, για τον μήνα Μάρτιο θα υπάρχει διεύρυνση των ΚΑΔ περίπου κατά 100. Περίπου κατά 100. Κατά 100 διεύρυνση των ΚΑΔ. Κατά 100 περίπου... ΚΑΔ. Μπορείτε να μας πείτε ενδεικτικά, ξέρω ότι αυτό που κάνω είναι αντιδεοντολογικό. Μπορείτε να μας πείτε ενδεικτικά κάποιες, μια-δυο περιπτώσεις. Κοιτάξτε, τώρα δεν έχει αξία να μιλήσουμε για ποιους ΚΑΔ. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα για τον μήνα Μάρτιο, το τονίζω. Έχουμε πλήρη επίγνωση της κατάστασης. Η σημερινή εικόνα θα συνεχιστεί όλον τον μήνα Απρίλιο. Άρα τον Απρίλιο οι πρωτοβουλίες που αναλάβουμε θα είναι πολύ πιο διευρυμένες. Μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα δηλαδή, κύριε Υπουργέ, τον Απρίλιο? Να αλλάξουν τα δεδομένα τι εννοείται? Ξέρουμε ότι η κατάσταση της οικονομίας τον Απρίλιο θα είναι η σημερινή. Έτσι είναι ακριβώς. Αλλά θα είναι για όλους τους κλάδους. Μα δεν ξέρουμε αν θα... Και λειτουργούμε με αυτά τα κριτήρια. Γιατί όπως είπατε πάνω απ' όλα η υγεία, δεν ξέρουμε καταρχήν αν συνεχιστεί, αν παραταθεί. Γιατί το κλείσιμο κάποιων επιχειρήσεων ή υποχρεωθείτε να βάλετε κι άλλους ΚΑΔ στην αναστολή της λειτουργίας τους. Δεν ξέρουμε. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα πάνε. Ναι. Εκ προημίου σας λέω ότι η βοήθεια σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, θα είναι διευρυμένη τον μήνα Απρίλιο. Γιατί αυτή η εικόνα που έχουμε σήμερα θα είναι σίγουρα αντίστοιχη εικόνα και τον Απρίλιο. Το κρίσιμο ερώτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σαν Υπουργείο Οικονομικών, και δεν το ξέρουμε, αλλά δεν το ξέρει καμία χώρα στον κόσμο, είναι την ένταση και την έκταση του φαινομένου. Πόσο θα κρατήσει? Άρα οφείλουμε όποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουμε να έχουν ως κριτήριο την εικόνα σήμερα, την εικόνα αύριο, την διάρκεια της, αλλά και την μεθεπόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας, όταν με το καλό βγούμε από αυτή την υγειονομική κρίση. Κύριε Υπουργέ, γράφουμε το μήνα Μάρτιο, θα υπάρξει διεύρυνση των ΚΑΔ κατά 100 κωδικούς. Όταν λέμε το μήνα Μάρτιο, είναι μέσα στις επόμενες μέρες. Μπορεί και σήμερα να αποφασιστεί αυτό ή αύριο. Έτσι. Σωστά. Γιατί... Σωστά. Έτσι. Σήμερα ή αύριο λοιπόν αποφασίζεται η επέκταση αυτή. Κύριε Υπουργέ, επίσης κάτι που θα ήθελα να δείτε και με ευαισθησία. Όχι ότι δεν βλέπετε τα υπόλοιπα. Μακροχρόνια άνεργοι. Είναι γεγονός ότι από τους μακροχρόνια ανέργους αμείβεται από τον ΟΑΕΔ ένα ποσοστό γύρω στο 15%. Από τους εγγεγραμμένους. Οι υπόλοιποι δεν αμείβονται, δεν παίρνουν το επίδομα. Θα πείτε πώς ζουνε. Μπορεί να κάνουν μια περιστασιακή δουλειά, κύριε Υπουργέ. Και όπως είναι τα πράγματα, αυτοί οι άνθρωποι ούτε μια περιστασιακή δουλειά μπορούν να κάνουν. Ούτε μπορούν να βοηθηθούν από συγγενείς, γνωστούς και φίλους. Κακά τα ψέματα.
ένα μεροκάματο και με μαύρη εργασία μπορεί να το κάνανε το μήνα ή την εβδομάδα. Να μου πεις, είσαι υπέρ αυτής της άποψης? Όχι, δεν είμαι. Αλλά έχουν έρθει σε πάρα πολύ δεινή θέση. Μήπως η κυβέρνηση μελετάει κάτι για αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί πιστέψτε με, τα φέρνουν δύσκολα βόλτα. Δεν είναι ότι μειώθηκε το εισόδημά τους, γιατί δεν είχαν εισόδημα. Να μου πείτε πώς ζούσανε. Σας είπα πώς ζούσανε. Περιστασιακά εργαζόμενοι. Όπου τώρα δεν μπορούν να το κάνουν. Εγώ είμαι ειλικρινής στο ερώτημά μου, είδατε. Κύριε Παπαδάκη, επειδή μιλήσατε για κοινωνική ευαισθησία και έχουμε επικοινωνήσει και άλλες φορές, ξέρετε ότι ανταποκρίνομαι και σε συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία θέτετε πολλές φορές, έστω και μεταγενέστερα, γιατί μου αρέσει, μας αρέσει να ακούμε την κοινωνία και να αντιμετωπίσουμε τα θέματα. Με και εδώ θα πρέπει εγώ να το ενισχύσω αυτό που λέτε και χωρίς να θέλετε να φανεί η παρέμβαση την οποία κάνετε, μου λέτε, μου έχετε πει κατ' επανάληψη και αυτό σας θυμά, ότι δεν το κάνω για να πεις ο Σταϊκούρας είπε, αλλά απαντώντας σε αυτά που έχω ακούσει στην εκπομπή σας και νιώθω την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για αυτό, κύριε Υπουργέ. Συνεπώς να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα ήταν να δημιουργηθεί ο δημοσιονομικός χώρος για να μπορέσουμε να πάρουμε τα μέτρα για το κομμάτι της κοινωνίας που πλήττεται και τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Σε συνέχεια του ερωτήματος που μου θέσατε προηγουμένως, με την διεύρυνση των κριτηρίων για το ΣΚΑΔ, ουσιαστικά ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις για 1,8 εκατομμύρια μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες. Η περίμετρος θα είναι 1,8 εκατομμύρια πολίτες, οι οποίοι ουσιαστικά θα καλύπτονται από αυτές τις πρωτοβουλίες. Καταφέραμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διευρύναμε αυτό το περιθώριο για να μπορέσουμε να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα. Και σας λέω ότι αυτά τα μέτρα θα είναι πολύ περισσότερα το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ τον μήνα Απρίλιο. Όμως, θα πρέπει να γνωρίζουμε και ποια είναι τα δεδομένα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακούω πολλές φορές να λένε η κάθε χώρα πήρε τέτοιου είδους μέτρα και λένε κάτι απίστευτα νούμερα τα οποία δεν υφίστανται. Χθες είχαμε ECOFIN. Πραγματικότητα είναι ότι οι χώρες έχουν λάβει μέτρα περίπου στο 2% του ΑΕΠ. Τόσα και περισσότερα έχουμε λάβει εμείς. Άρα, η προτεραιότητά μας ήταν αυτή. Αυτό το οποίο αναφέρατε εσείς είναι πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει και με συναρμόδιο υπουργό, τον Υπουργό Εργασίας. Ήδη έχουμε αποφασίσει και έχουμε ανακοινώσει στην πρώτη δέσμη μέτρων την επέκταση του επιδόματος για 2 μήνες. Ήδη έχουμε πει την κάλυψη των εργαζομένων που απολύθηκαν τον πρώτο περίπου 17 ημέρες του Μαρτίου. Και είμαστε εδώ με τον κύριο Βρούτση έτσι ώστε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και για αυτούς τους συμπατριώτες μας. Αλλά αυτή τη στιγμή είχαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των γονέων που κλείσαν τα σχολεία. Άρα θα έπρεπε να δούμε μια άλλη μεγάλη κοινωνική ομάδα. Αντιλαμβάνεστε, όπως είπατε και στην εισαγωγή της τοποθέτησής σας, ότι αυτές είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις, τις οποίες προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε πιο μεθοδικά, έγκαιρα και ρεαλιστικά. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, με τις επιταγές, με το που σας είδαν και έχοντας και την, έτσι, τη διάθεση να απαντήσετε και σε ερωτήματα που μπορεί να μην είναι της απολύτου αρμοδιότητας, με τις επιταγές, τι γίνεται? Θα υπάρχει απάντηση της κυβέρνησης μέσα στην εβδομάδα. Μέσα στην εβδομάδα απάντηση για τις επιταγές. Να, μας έχετε βγάλει 4 ειδήσεις. Γι' αυτό σας εκτιμώ εγώ. Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω. Ρώτα, Αλεξάνδρα, βγάζει ειδήσεις σήμερα. Μια απορία τηλεθεατή θα σας θέσω. Στην εβδομάδα το ποσό που χρειάζεται για να χτίσουμε το φορολόγιο όμως για το 2020. Εφόσον τώρα αυτό το διάστημα δεν βγαίνουμε από το σπίτι μας, δεν ψωνίζουμε, θα παραμείνει ίδιο ή θα αλλάξει? Υπάρχουν σκέψεις? Θα συνεκτιμηθεί ανάλογα με το ύψος των ηλεκτρονικών συναλλαγών το οποίο γίνεται. Παρακολουθούμε σε ημερήσια βάση τις ηλεκτρονικές συναλλαγές σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Άρα ουσιαστικά ένα κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών που θα καταναλώνονταν με τη μορφή ρευστών διαθεσίμων καταναλώνεται ηλεκτρονικά. Αυτό συνεπώς το παρακολουθούμε. Το παρακολουθούμε σε ημερήσια βάση. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν διωγγωθεί οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αφού ο πολίτης είναι στο σπίτι. Άρα είναι ένα στοιχείο το οποίο θα το δούμε στην πορεία του χρόνου. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σας αφήνουμε για να προετοιμαστείτε για το Υπουργικό Συμβούλιο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σταϊκούρα. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Βγάλαμε ειδήσεις, Αλεξάνδρα, και ο Υπουργός.